Κρητών φοιτητών Πάτρας ο Ψιλωρίτης μας περιμένουν και μας περιμένει η Κάλια Τριαματάκη, η οποία είναι μέλος του ΔΣ. Η Κάλια βέβαια εκεί, να πούμε ότι ο Σύλλογος Κρητών Φοιτητών Πάτρας είναι εξίσου δραστήριος, όπως είναι και η Φοιτητική Ένωση Κρητών Αττικής. Έχουν επανέλθει τα παιδιά σε μια κανονικότητα, στη γνωστή τους καθημερινότητα, υπάρχει προγραμματισμός εκδηλώσεων και κρατούν ψηλά την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα της Κρήτης. Εγώ νομίζω ότι οποιοδήποτε φοιτητής φεύγει από την Κρήτη, κριτικός φοιτητής, ναι, και πηγαίνει σε μια άλλη πόλη για να σπουδάσει, το πρώτο του μέλημα ή ένα από τα πρώτα του μελήματα, Νίκο, είναι να μάθει αν υπάρχει σύλλογος Κρητών, βέβαια, προκειμένου να ενταχθεί και να μην χάσει έτσι αυτή την επαφή με την Κρήτη. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ την χαμογελαστή Κάλια Τριαματάκη. Κάλια, δίπλα σου ποιος είναι? Είναι ο Φώτης, ο πρόεδρος του συλλόγου, Φώτης Τεντιχάκης. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η Κάλια λοιπόν και ο Φώτης. Τι να πούμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καιρικές συνθήκες λίγο περίεργες σήμερα. Είναι λίγο περίεργες. Ιδανικά θα θέλαμε να είμαστε στον Άγιο Ανδρέα, που είναι πολύ γνωστό σήμερα. Χρόνια πολλά κιόλας. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Τι επικρατεί σήμερα στην Πάτρα, εορταστικό κλίμα? Υπάρχει το κλίμα, είναι εορταστικό, αλλά δυστυχώς η βροχή δεν μας άφησε να κάνουμε ούτε την περιφορά που κάνουμε κάθε χρόνο στον Άγιο Ανδρέα, με την κάρα, με την εικόνα. Ναι. Από όλα αυτά το κλίμα είναι γιορτινό, ναι. Γιορτάζουμε. Και συμμετέχουν εκεί οι φοιτητές της Πάτρας, ο Σύλλογος Κρητών, στις σημερινές εκδηλώσεις διαχρονικά? Εννοείται. Εννοείται. Πηγαίνουμε στην εκκλησία, εκπροσωπούμε το σύλλογο. Ναι. Είμαστε εκεί. Για πείτε μας, Κάλια, πόσα μέλη έχει ο Σύλλογος Κρητών Φοιτητών εκεί στην περιοχή? Εγγεγραμμένα είναι γύρω στα 600 με 700 και τα ενεργά που έρχονται κάθε Παρασκευή είναι γύρω στα 30-35. Α, μάλιστα. Κάθε Παρασκευή, για πες μας, τι γίνεται κάθε Παρασκευή? Μαζευόμαστε κάθε Παρασκευή εδώ πέρα στο χώρο μας, που βλέπετε. Ναι. Και καθόμαστε εδώ πέρα, παρεΐζουμε. Βάζουμε τις μουσικές μας. Α, πολύ όμορφα. Λέτε καμιά μαντινάδα, πέφτει κανένας χορός. Έτσι, ναι. Σωστά. Δραστηριότητες του συλλόγου που θυμίζουν έτσι Κρήτη, που έχουν έντονο άρωμα Κρήτης, θέλετε να μας πείτε μερικές? Γενικά ο σκοπός του συλλόγου μας είναι αυτό, η ανάδειξη της παράδοσης Κρήτης εδώ στην Πάτρα, η πρότασή της. Συμμετέχουμε σε φεστιβάλ, έχουμε συμμετέχει σε φεστιβάλ μαζί με τους Κύπριους σε συνεργασία με παραδοσιακά τραγούδια και χορούς. Κάθε χρόνο διοργανώνουμε ένα ή δύο κριτικά γλέντια εδώ στην Πάτρα και τώρα μάλιστα έχουμε την Κυριακή που μας έρχεται, έχουμε το κριτικό μας γλέντι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δείξουμε την παράδοση ότι είναι ζωντανή και στην Πάτρα. Και εκτός Κρήτης. Δεν ξέρω, προβλήματα έτσι που θα μπορούσαμε να επιγραμματικά να αναφέρουμε, προβλήματα υπάρχουν στο σύλλογό σας? Θα θέλατε έτσι να μας πείτε, αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιες δυσκολίες στη λειτουργία του συλλόγου? Ναι, η βασική δυσκολία είναι τα μέτρα, διότι βάζουμε τώρα στο σύλλογο μπαίνουν μόνο άτομα εμβολιασμένα ή που έχουν νοσήσει. Ναι. Οπότε έχει μειωθεί ο αριθμός των μελών μας. Παρ' όλα αυτά, προβλήματα έτσι σοβαρά δεν υπάρχουν. Είμαστε γεμάτη όρεξη. Γεμάτη όρεξη. Λοιπόν, εγώ θέλω να εστιάσουμε λίγο στο γλέντι της Κυριακής, σωστά, Κάλια? Το περιμένουμε πώς και πώς. Και θέλω να δεσμευτείτε και εσύ και ο Φώτης να μας στείλετε υλικό να το προβάλλουμε από την ερχόμενη εβδομάδα. Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που μας στηρίζετε κάθε φορά, είστε δίπλα μας. Λοιπόν, το μήνυμά σας εδώ στους κριτικούς. Πολιούχος Άγιος Ανδρέας σήμερα, έρχονται και γιορτές. Θα κατέβετε, φαντάζομαι, Κρήτη? Θα κατέβουμε, εννοείται. Θα κατέβετε. Θα κατέβουμε, ναι, προς τα Χριστούγεννα. Όχι ακόμα, βέβαια. Έχετε ακόμα 2-3 εβδομάδες, σίγουρα. Το μήνυμά σας εδώ στους κριτικούς ποιο είναι? Είναι ότι η Κρήτη υπάρχει και εκτός Κρήτης. Είμαστε εδώ, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε ενωμένοι οι κριτικοί, να βοηθάμε ένα τον άλλο, να στηρίζουμε και να προωθούμε την παράδοσή μας. Και η Κρήτη είναι παντού. Κρήτη είναι παντού. Τι γανίζετε σήμερα εσείς εκεί, γιατί και Κρήτη TV είναι παντού. Ακριβώς. Και η Κρήτη σήμερα είναι παντού. Παντού, το έχουμε αποδείξει άλλωστε. Λοιπόν. Εμείς έχουμε εδώ το έθιμο με τα τηγάνια. Τηγανίζουμε σήμερα, ανήμερα του Αγίου Ανδρέα. Εσείς εκεί δεν το έχετε το έθιμο αυτό? Δεν τρέχουν, όχι, όχι. Μάλιστα, Κάλια, το μήνυμά σου εδώ να επικοινωνήσεις και εσύ με τους δικούς σου. Τι να πω, υγεία να έχουμε, το βασικό, για να μπορούμε να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Υγεία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε.